Το ρεπορτάζ βρέθηκε στο Μενίδη, στο σπίτι της οικογένειας Μαυρίδη, η οποία γνώρισε τη βία της αστυνομίας. Όταν οι άνδρες της ασφάλειας την Παρασκευή στις 3 ώρα τα ξημερώματα ήρθαν εδώ για να βρουν τις Ρωσίδες, οι οποίες είχαν μπει στη χώρα μας παράνομα, εισέβαλαν χωρίς λόγο στο σπίτι του Παναγιώτη Μαυρίδη και τον ξυλοκόπησαν άγρια. Κύριε Παναγιώτη, τι έγινε χθες ήρθε η αστυνομία? Η ώρα 2:30-3 έψαχναν οι κοπέλες. Δεν μπορούμε να κοιμούμε, γιατί το πρωί πρέπει να πάμε στη δουλειά, ξέρετε. Η γυναίκα μου πάει η ώρα 5:30, εγώ πάω η ώρα 8. Δεν μπορούμε να κοιμούμε, έβγαισαμε έξω, η γυναίκα με έβγαισε έξω για να κλείνει την παράθυρα, την πόρτα. Έξω ήταν 2 άτομα. Το είπε η γυναίκα μου, εμείς θα κοιμούμε σήμερα, βρε παιδιά. Θα κοιμούμε, κάτι θα κάνω. Αυτός ευλαστήμησε. Το είπε τη γυναίκα μου, πουτάνα, πάει μέσα. Εγώ δεν κοιμούμαι, με αυτό τη φασαρία δεν κοιμούμαι. Αλλά μόλις έβγαινε η γυναίκα μου, πήγα και εγώ μαζί του, εδώ στη σκάλα έμεινε. Μόλις ήρθα εδώ, θα κλείνω τα παράθυρα. Αυτός δεν ήξερα ότι ήταν αστυνομικός. Μετά είπε ότι είναι αστυνομικός. Και έκλεινα τα παράθυρα και λέω, βρε παιδιά, 5 η ώρα εγώ πρέπει να ξυπνάω να πάω στη δουλειά. Η μάνα μου ήρθε να κλείσει αυτά εδώ πέρα και λέει, θέλει να τα κλείσει και τους λέει, όχι σαν ύφα έχουμε ισχύ. Αυτός λέει, την έβρισε και μετά ήθελε να ανοίξει την πόρτα. Μα τον έκλεινε και αυτή ήθελε να το ανοίξει. Αυτός λέει, κορόιδευε, ξέρω, είπε πουτάνα και εκεί έβριζε. Και εγώ έξω ο άντρας μου δεν αντέχει και λέει, γιατί εσύ θα βρίζεις τη γυναίκα μου, νόμιζα ότι είναι 2 άτομα. Εσείς να ήσουν τι θα κάνετε, δεν θα βγαίνετε έξω. Το που είναι από αυτή την πελάτη. Δεν ήξερα ότι είναι αστυνομία. Δεν είπε ότι, πώς, να το, είμαι αστυνομικός. Άνοιξα την πόρτα, το πίασα από εδώ. Από το λαιμό και το σπρώξα στο φόρτ. Μετά μόλις είπε αστυνομικός είμαι, εγώ τα άφησα. Τα άφησα και μόλις έκανα 2 δέματα, άλλα 15 άτομα με τα ξύλα πήρανε με κάτω. Και χτύπηξαν καλά. Το πατέρα μου αυτό δεν το ξέρει, το χτυπάγανε. Πού το πήγανε τον πατέρα σου, έξω δεν το χτυπάγανε? Να, εδώ, στο χώμα. Αυτός έκανε έτσι να χτυπάνε μόνο τη μια μεριά. Την άλλη μεριά να μην του χτυπάνε γιατί είχε κάνει γύριση. Εκεί πέρα τρέξανε όλοι και τον πλάκωσαν στο ξύλο. Τον χτυπήσανε με τα χέρια τους ή πήρανε και... Με τα δύο εδώ πέρα ξύλα τον πλάκωσαν. Και πέραν στο ξύλο 12 άτομα. Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ, πως χτύπησαν τον άντρα μου, να ξέρετε, αστυνομική. Μετά αυτός ένας λέει, είμαστε αστυνομικοί. Γιατί λόγω στην αρχή δεν είπε ότι ήταν αστυνομική, να μην έγινε και άντρας μου έξω. Δεν είπανε, να λέει κύριε πίνει μέσα, είμαστε αστυνομικοί, εντάξει, έρθαμε να μαζεύουμε δύο κοπέλες. Και εντάξει, θα ήταν και όλοι και εμείς έμεινες καλά. Όταν μπήκε μέσα, άρχισε πάλι να χτυπάει το πατέρα μου, του έδωσε 2-3 κλουτσές στη μέση και στα πόδια και στα μούτρα του εδώ. Σας χτυπήσανε πολύ. Χτυπήσαν ξύλο, από κάτω είναι το ξύλο, θέλει το ξύλο. Ξύλα, ξυπόλυκα έφα. Κοιτάξτε, ναι, όλα με τα αυτό το ξύλο εδώ σας χτυπήσανε. Με αυτό το ξύλο. Το χτύπηξαν και μετά έρθανε εδώ μέσα. Στο παιδιά πάνω βάλτς πιστόλι. Στα παιδιά, πού είναι αυτή. Να την, αυτή να και αυτός. Τι έγινε με την αστυνομία όταν ήρθε εδώ μέσα στο σπίτι, τι σου έκαναν? Εγώ κοιμόμουν και μετά άκουσα τη φωνή της μητέρας μου που φώναξε. Και μετά τρόμαξα και σηκώθηκα. Ήρθα από αυτή τη μεριά και μετά ένας μου λέει ακίνητος και μου βάλε εδώ το πιστόλι. Εγώ εδώ στεκόμουν. Μετά αυτός έφυγε από εδώ, πήγε στην αδερφή μου. Εγώ πήγα από την άλλη μεριά και εκεί τρόμαξα. Το πόσο το χτυπάγανε? 15 άτομα. 15 ή 16, δεν τους μέτρησα. Ναι. Γιατί το χτυπάγανε? Επειδή η μητέρα μου είχε με αυτό εδώ το ξύλο, είχε σωλήνες, σίδερα εδώ στην πλάτη, παντού, στα πόδια το χτυπάγανε. Μετά εγώ μόλις αυτός το πήγε, το μάζεψε με από πάνω, όλα τα μούτρα μου όλα ήταν αίματα. Μπορείς να πεις αστυνομία. Με αυτό τελείωσε ολόκληρο. Μετά έφυγανε.